Η 26η έκθεση τουρισμού Φιλοξένη άνοιξε τις πύλες της με στόχο να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στις περιοχές που παίρνουν μέρος. Στη Φιλοξένεια συμμετέχουν φορείς τουρισμού, φορείς αυτοδιοίκησης και τουριστικές επιχειρήσεις. Τα εγκαίνια της έκθεσης έκανε χθες ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος σχολίασε μεταξύ άλλων ότι το Υπουργείο θα συνεργαστεί με τους Δήμους της Χαλκιδικής προκειμένου να αναπτυχθούν υποδομές τουρισμού με τη συμμετοχή κυρίως του νομού στο πρόγραμμα Σταυροδρόμοι Πολιτισμών. Για τη Χαλκιδική είχαμε μία συνάντηση πολύ πρόσφατα με φορείς στην Χαλκιδική. Είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουμε να αναπτύξουμε αυτή την περιοχή. Έχουμε ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα για τη Θεσσαλονίκη, το Σταυροδρόμιο Πολιτισμών, και πιστεύουμε ότι αυτό θα δώσει μια όθηση από την Χαλκιδική ουσιαστικά μέχρι τη Βεργίνα. Οι ευκαιρίες είναι πραγματικά εκεί, αλλά πρέπει να συνεργαστούν πάρα πολύ στενά και το κράτος και οι φορείς για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή την αγορά καλά. Επομένως, θα χρειαστεί ετοιμότητα και από τους φορείς αυτοδιοίκησης για να είναι φορείς υποδοχής τέτοιων προγραμμάτων ή να είναι συμμέτοχοι σε αυτά. Απολύτως. Θα συνεργαστούμε με τον καινούριο Δήμαρχο για να κάνουμε καλή δουλειά για τον τουρισμό στη Χαλκιδική. Οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής, όπως και οι ξενοδόχοι όλης της Ελλάδας, έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται δικαιωμένοι, καθώς έχει επιτευχθεί μια σημαντική εξέλιξη σε θέματα συνδικαλιστικά που τους αφορά και έχει να κάνει με τη μείωση του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας. Όπως και κάθε χρόνο, με το στάντ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το τελευταίο θα έλεγα σε όλα αυτά τα χρόνια σε μια πολύ καλή παρουσία της Χαλκιδικής, είναι όλοι οι φορείς, σαφώς και εμείς, και ήδη έχουμε ξεκινήσει τις πρώτες μας επαφές όσον αφορά το κομμάτι της προβολής και θα έλεγα και της συνέργειας με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας, γιατί πια φαίνεται ότι με τον Καλλικράτη θα παίζουμε και περιφερειακά όσον αφορά την προβολή. Για το επόμενο διάστημα θα έχουμε κάποιες επαφές σε αυτό, για να δούμε το πώς μπορεί καλύτερα να προωθεί και η δικιά μας περιοχή μέσω της περιφέρειας αλλά και αυτόνομα κάποιες στιγμές. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτές τις μέρες στη συνδικαλιστική μας δράση, πάρα πολύ καλά σήμερα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο η μείωση στο 6,5% του ΦΠΑ όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις. Το τονίζω, μόνο τις διανυκτερεύσεις τη διαμονή. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ σημαντικό για τους τιμοκαταλόγους των ξενοδοχείων και κυρίως για τη χονδρική, για την τιμή στη χονδρική, που κάνει ακόμα περισσότερο ανταγωνισμό το προϊόν στη χώρα. Όλη η περιφέρεια της Βορείου Ελλάδος μέσω του Ξενιακού Επιμελητηρίου, για το οποίο όπως γνωρίζετε είμαι και στο ΔΣ, με τον κύριο Νικητιάδη, με τον κύριο Κανελόπουλο, για να συζητήσουμε και για τις χαμηλού κόστους εταιρείες, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Υπάρχει ήδη ένα σχέδιο δράσης, το οποίο θα είμαστε έτοιμοι να πούμε κάποιες κουβέντες μετά από περίπου 15-20 ημέρες, για να μπορέσουμε να φέρουμε όσο είναι δυνατόν και από άλλες περιοχές κόσμου. Η Ένωση Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων και Δωματίων Χαλκιδικής, που παίρνει μέρος στην έκθεση όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, με το νέο της διαφημιστικό υλικό αυτή τη φορά, ευελπιστεί σε στενή συνεργασία με τους νέους δημάρχους του νομού για την προώθηση του τουρισμού στη Χαλκιδική. Εμείς προσπαθούμε δυναμικά να μπούμε στην αγορά στο θέμα της προβολής της Χαλκιδικής και των καταλυμάτων, ούτως ώστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων. Όπως κάθε χρόνο βέβαια συμμετέχουμε και φέτος στη Φιλοξένεια με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και με το καινούργιο site το οποίο έχει ξεκινήσει. Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλά, θα δείξει ενδιαφέρον ο κόσμος. Ήδη έχουν δείξει ενδιαφέρον κάποια πρακτορία από τη Σερβία και αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό για μας. Μας είπαν μάλιστα, μας περιμένουν στην έκθεση που θα γίνει στο Βελιγράδι για να έχουμε περισσότερες συζητήσεις και για το κομμάτι της Χαλκιδικής που αφορά τα καταλήματα. Έχουμε βέβαια περάσει και σε μια δεύτερη φάση αυτοδιοικητική. Από πρώτης πρώτου έχουμε έναν καινούριο αυτοδιοικητικό χάρτη στη Χαλκιδική με τους δημάρχους, με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας πλέον. Πώς θα κινηθείτε εσείς? Όπως ξέρετε, μέχρι τώρα είχαμε οδηγό και αρχηγό την Ομαρχία όσον αφορά την τουριστική προβολή της Χαλκιδικής. Δυστυχώς πάβει να υφίσταται η Ομαρχία από τις αρχές του έτους και αναγκαζόμαστε να ψάξουμε και να βρούμε νέους τρόπους με τους οποίους η Χαλκιδική συλλογικά και ομαδικά θα εκπροσωπηθεί όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι. Περιμένουμε, δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή, να μιλήσουμε με τους 5 καινούργιους δημάρχους, εμείς με την Ένωση Ξενοδόχων και τα Καταλήματα, να βρούμε την φόρμουλα αυτή, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε τον οργανισμό που από κοινού θα εκπροσωπεί τη Χαλκιδική σε όλες τις εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση από τους καινούργιους δημάρχους, γιατί χωρίς τη βοήθεια αυτών δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Παρόν στα εγκαίνια της Φιλοξένης,
Φιλοξένεια ήταν και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε παρόν, βρίσκεται παρόν εδώ η Χαλκιδική. Με μια πολύ καλή παρουσία. Πρέπει να συγχαρούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Είχαμε και την παρουσία εδώ του Υπουργού, του κ. Γερουλάνου. Από εκεί και πέρα η Περιφέρεια έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά το κομμάτι πλέον και του τουρισμού. Θεωρούμε ότι με τη συνεργασία των φορέων αλλά και με την άμεση απορρόφηση σοβαρών κονδυλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δώσουμε το στίγμα μας και σε επίπεδο Χαλκιδικής αλλά και σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας και το προϊόν πλέον του τουρισμού που είχαμε βάλει και σαν περιφερειακή παράταξη με τον Μάρκο Μπόλαρη μπροστά θα μπορέσουμε να το αναπτύξουμε όχι μόνο σε επίπεδο παραλίας και θάλασσας αλλά και σε επίπεδο αγροτουρισμού. Η έκθεση τουρισμού Φιλοξένεια 2010 ολοκληρώνεται την Κυριακή. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής με δικό της περίπτερο στο οποίο μετέχουν όλοι οι φορείς τουρισμού του νομού δίνει δυναμικό παρόν και ελπίδα όλων είναι να τραβήξει τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των επισκεπτών.